Δεν θέλω να κοιτάξω το κινητό μου. Εντάξει. Θέλω να κοιτάξω το κινητό μου, αλλά δεν θέλω να κοιτάζω το κινητό μου. Δεν θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω. Γεια σου! Είμαι διάσημη! Γεια σου! Παιδιά, είναι βράδυ, κοιμούνται δίπλα. Τώρα καλύτερα. Έλα μωράκι μου, έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία και να δείξουμε σε όλους πόσο αγαπιόμαστε. Ω, τι ωραία στιγμή. Για να ξεράσω. Έχω πολλά likes, είμαι διάσημη. Άντε πάλι. Τι κάνεις αντάκο στο Instagram? Και μου το είχαν πει, θα σου γυρίσει boomerang κάποια στιγμή. Τι καλύτερο από το να γυρνάω σπίτι μου και να τρώω το αγαπημένο μου γιαούρτι γάγκρενα. Έκανα new post, μπες να το δεις. Έλα Μίτσο, έλα. Ναι, έβγαλε new post, μπες να το δεις. Έλα γιαγιά, new post, μπες να τσεκάρεις. Πού είσαι ρε θείο? Α, το είδες ήδη, ε. Α, ρε μπαγάσα. Ρε μπαγάσα. Λοιπόν, σήμερα στα stories θα σας κάνω ένα quiz. Ποια είναι διάσημη εδώ στο Instagram και τις πατάτε likes? Εσύ! Ακριβώς! Unfollow! Αλλά για μισό λεπτό. Κι εγώ με ποιο σούργελο θα γελάω τώρα. Δεν σου δίνω καν σημασία, εντάξει. Ετοιμάζω βαλίτσα για Μαλδίβες μεθαύριο. Και συγγνώμη, μέχρι μεθαύριο τι θα κάνεις? Θα είμαι διάσημη! Α. Έτσι είμαι όταν τρέχω, παιδιά. Καλή φάση. Παιδιά! Οπα! Παιδιά! Κάντε μου κανένα like. Subscribe θα σου κάνω, μανάρα μου. Αχ ναι, γιατί άνοιξα και YouTube κανάλι. Τότε θα σου κάνω. Αλήθεια? Όχι φυσικά, είσαι ένας από τους λόγους που υφίσταται σεξισμός. Κάνεις την γυναίκα να φαίνεται σαν ένα κομμάτι κρέας. Το 100% αυτών που σε βλέπουν και σε ακολουθούν είναι αργόσχολα λιγούρια. Παιδιά, κάντε μου κανένα like. Αχ ναι, γιατί άνοιξα και YouTube κανάλι. Δεν σε πιάνω. Πόσο θα ήθελα να με ζωγραφίσει κάποιος, είμαι μία θεά. Εντάξει, καλή πόζα. Περνάς στην επόμενη φάση. Κοίτα τη γατούλα μου πόσο γλυκούλα είναι. Πραγματικά, έχω βαρεθεί να βλέπω γάτες, δεν αντέχω άλλο. Εκτός αν τις κοιτάξω, ας πούμε, στα μάτια και... Εντάξει, ας πούμε... Είμαι businessman και είμαι επιτυχημένος. Κι εγώ είμαι κοπέλα του και είμαι διάσημη. Σοβαρά τώρα, δεν αισθάνεστε άσχημα που εμπορευματοποιείτε τη σχέση σας? Ας τον αγάπη μου, μην του δίνεις σημασία. Δεν ασχολούμαστε με ανθρώπους που μας λένε πράγματα που δεν έχουμε καν συνειδητοποιήσει. Άμα σε φωνάζει όμως ο Jimmy Kimmel για να διαβάσει το tweet μου, μια χαρά θα πήγαινες και θα τσαλάκωνες την εικόνα σου και θα σχολιώσουν. Σου την είπα! Μόλις χώρισα. Εξαπατήθηκα από τον κόμενό μου και θέλω να αποστάρω ένα quote για να του την πω. Πες το. Η ζωή είναι σαν τα λουλούδια. Αν δεν τα ποτίζεις, μαραίνονται. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα κάνω giveaway τις κάλτσες που φοράω και που σκόπευα να πετάω στα σκουπίδια. Κάντε 2 γαργάρες, 4 likes φωτογραφίες μου στο Instagram και μια κατάθεση των 300 ευρώ σε λογαριασμό μου και πάρτε μέρος. Προτιμώ να φάω γιαούρτι γάγκρενα. Αυτά είναι τα πόδια μου, αυτός ο καφές μου και αυτό είναι ένα βιβλίο. Και αυτά είναι τα αρχίδια μου. Kiki, do you love me? Na, 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 na. Ακόμα ένα άτομο που κάνει Kiki Challenge. Ακόμα ένα άτομο που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή και να σπαταλήσει χρόνο από τις ζωές των ανθρώπων που δεν ξέρουν πώς να αξιοποιούν το χρόνο τους. Και μου το είχαν πει, θα σου γυρίσει boomerang. Είμαι διάσημη.